εσάς. Περίμενε, κάτσε εκεί. Καλά, καλά. Όλοι καλά, πάντα καλά. Εμείς καλά. Όλα ωραία, όλα σκληρά. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού, τον κύριο Μιχάλη Τσακίρη, να μας δώσει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Και παρακαλώ να καλέσουμε τον αναπληρωτή δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Μπαρμπούλη. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, ο οποίος δεν παρίσταται αυτή τη στιγμή διότι ταξιδεύει από την Αθήνα προς τη Λάρισα, θέλω να χαιρετήσω την έναρξη του 10ου παραδοσιακού χωριού που κάθε φορά πριν από το Πάσχα και αντίστοιχα πριν από τα Χριστούγεννα ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει. Το παραδοσιακό χωριό είναι μια πρωτοβουλία που έχει διπλό σκοπό. Αφενός δίνει ένα ισχυρό μέσο προβολής στους συνεταιρισμούς για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και αντίστοιχα στους φορείς ώστε να γνωρίσουμε τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τις δράσεις όλων των φορέων που μετέχουν και αφετέρου να γνωρίσουμε όλοι μας, όλοι οι Λαρισαίοι και οι επισκέπτες της πόλης να έρθουμε πιο κοντά στην παράδοση. Σαν η εποχή.
Η απόφασή του, μια που ξεκίνησε αυτή την ιδέα, είναι με ό,τι τις δυνατότητες έχει να εξελίξει αυτό το θεσμό και να περάσει όπως προσπαθεί και τα σύνορα της Θεσσαλίας, να φτάσει σε εθνικό επίπεδο, να δείξουν τις αξίες μας, την ιστορία μας, το θεσμό μας και την παράδοσή μας. Παρακαλώ πολύ, ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού που 6 χρόνια τώρα υποστηρίζει και στηρίζει και αυτό το θεσμό, να έρθει στο βήμα να σας απευθύνει τον τελευταίο χαιρετισμό για το 10ο παραδοσιακό χωριό με θέμα γυναίκα και παράδοση. Καλησπέρα σας. Όλα τα ωραία κρατάνε λίγο. Μετά από μια επιτυχημένη εβδομάδα το παραδοσιακό χωριό έφτασε στο τέλος. Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γυναικείους συνεταιρισμούς που ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση και είναι εδώ όλη αυτή τη βδομάδα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και όλους τους φορείς. Να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε και ήρθε εδώ. Και άλλοι κάνανε τα ψώνια στους δύσκολους καιρούς, άλλοι απλώς είδανε και δεν κάνανε. Καλά πήγανε, άμα πήγανε καλά. Ωραία έτσι πέρα. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Και βάσω το, νομίζω, τα Χριστούγεννα θα έχουμε το επόμενο παραδοσιακό. Το καλοκαίρι. Ωραία, θα το κάνουμε εδώ, θα το κάψουμε εδώ το καλοκαίρι. Να είστε καλά. Να σας πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ, πείτε στους φίλους, τηλεφωνήστε σε όλους, θα είμαστε εδώ, είναι η τελευταία μέρα του παραδοσιακού χωριού και η πρώτη επίσημη της δημιουργίας της αναπαλαίωσης εικόνας. Σήμερα λοιπόν οι καθηγητές μας ξεκινούν τώρα και θα μείνουν έως αργά, θα κάνουν αναπαλαίωση εικόνας με θέμα τη Σταύρωση του Χριστού, τι άλλο βέβαια. Μικροί και μεγάλοι θα πάρουν τη δική τους εικόνα για το σπίτι. Ιωάννα, τι περιμένεις? Και αν τώρα είσαι συνταξιούχος και ασχολείσαι με άλλα, έτσι.